500 τόνοι από πέτρε και βράχου κατακρεμίστηκαν στη μεγάλη κατολίσθηση στο φαράγγι του Κοτσιφού, προκαλώντα σοβαρέ ζημιέ και στο οδικό δίκτυο. Ευτύχημα το γεγονό ότι η κατολίσθηση συνέβη σε ώρα που δεν υπήρχε κίνηση στο δρόμο, καθώ θα υπήρχε κίνδυνο ακόμα και για απώλεια ανθρώπινη ζωή. Είχαμε μία κατολίσθηση η οποία είναι πολύ μεγάλη, δυστυχώ. Το ευτύχημα είναι ότι έγινε νύχτα και ευτυχώ δεν περνούσαν ούτε οχήματα ούτε άνθρωποι. Από χθε το βράδυ ήδη είναι η υπηρεσία εκεί. Δυστυχώ έχει γίνει σε ένα τμήμα του δρόμου και πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Γιατί οι πέτρε οι οποίε κατεβήκαν ήταν τόνων. Μπορεί και 500 τόνων. Είναι χαρακτηριστικό και όπω φαίνεται και από τι φωτογραφίε, τα κομμάτια έχουν σκεπάσει το δρόμο και τον έχουν καταστρέψει. Ενώ ο όγκο των βράχων έσπασε και τα σιδηροφράγματα που υπάρχουν στο σημείο. Άμεσα έφτασαν στην περιοχή η πολιτική προστασία της αντιπεριφέρειας του Δήμου Αγίου Βασιλείου και φυσικά η αστυνομία, η οποία ήδη έχει κλείσει το δρόμο, ενώ από κοντά είδε το πρόβλημα και η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή. Ανεβάσαμε τα ντρόουν πρωί-πρωί με το πρώτο φως της μέρας, προκειμένου να δουν και να εκτιμήσουν την κατάσταση. Σήμερα θα φτιάξουν το... η υπηρεσία με τον εργολάβο και τον μελετητή το πρωτόκολλο των ζημιών με τις σχετικές φωτογραφίες για το φάκελο και στη συνέχεια από αύριο μεθαύριο θα ξεκινήσει η αποκατάσταση. Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας, ενώ σύμφωνα με την κυρία Λιονί τόσο το φαράγγι του Κοτσιφού όσο και το κουρταλιώτικο φαράγγι είναι σημεία εξαιρετικά επικίνδυνα λόγω των συχνών βραχοπτώσεων. Και τα δύο φαράγγια και το κουρταλιώτικο και του Κοτσιφού είναι φαράγγια επικίνδυνα, δηλαδή πέφτουν συνέχεια πέτρες, και γι' αυτό έχουμε κάνει ένα μεγάλο έργο και στο Κουρταλιώτικο και τώρα στο φαράγγι του Κοτσιφού. Ε, η, η, ας πούμε τα πλέγματα τα οποία βάζαμε τώρα ήταν για πέτρες που πέφτανε μέχρι τώρα συνήθω, μέχρι 15 τόνοι. Τώρα όμως ήταν τόσο μεγάλη η που κανένα πλέγμα δεν θα μπορούσε να τη συγκρατήσει και τίποτα.